νωρίτερα από το προκαθορισμένο ραντεβού στις 9 παρα 20, 9 παρα 4, και έμεινε για περίπου 20 λεπτά μέσα στο γραφείο του ανακριτή. Και όπως ενημερωθήκαμε, του έδωσε 24ωρη προθεσμία ο ανακριτής. Παραλαμβάνω, του έδωσε ο ανακριτής 24ωρη προθεσμία, προκειμένου να συνταχθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, πλήρως το κατηγορητήριο το οποίο συντάσσει ο ανακριτής. Οπότε του έδωσε 24ωρη προθεσμία και θα έρθει αύριο στις 10 στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Βέβαια, να σημειώσω, Νίκο, ότι ήρθε συνοδεία ισχυρής πολλών ανδρών της αστυνομίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι πήγε συνοδεία μέχρι το κτίριο 9 από το σημείο που τον άφησε το περιπολικό στην είσοδο των δικαστηρίων. Πήγε συνοδεία με ανδρών των ΜΑΤ μέχρι το κτίριο που είναι το γραφείο του ανακριτή. Με πολύ ισχυρή δηλαδή αστυνομική συνοδεία περπάτησε αυτά τα 100 μέτρα περίπου από το αμάξι, από το περιπολικό μέχρι το γραφείο του ανακριτή. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι του έδωσε ο ανακριτής 24ωρη προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο στις 10 η ώρα. Κλείνοντας, να σημειώσω ότι περιμένουμε να έρθει προκειμένου να καταθέσει τον εισαγγελέα και ο 55χρονος, ο οποίος συνελήφθη εχθές για τη συμμετοχή του στο περιστατικό με το θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου στο μεσημέρι της Παρασκευής κοντά στην πλατεία Ομονίας. Ηλία, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.